Εγώ προειδοποιώ τον κόσμο, τις εμφανίες μου, λοιπόν, να ακούσει εσάς. Λοιπόν, θα μπει και θα με ακούσει. Ποιος είναι αφορισμένο, μόνο ο Θεός είναι τον δικαίωμα. Ποιος είναι αφορισμένο. Κράστε μέσα, Χριστιανοί μου, κράστε μέσα. Δεν αφορίζει, έχουν στέσει οι εκκλησίες. Τι είναι ορθόδοξοι, είμαστε, για άλλο μακριά. Ακούστε, αδέρφοι. Τι πράγματα είναι αυτά. Πηγαίνετε σε κάποιον αφορισμό. Αφορισμένο στους νέους, μόνο τώρα κατάλαβα τι πράγμα είναι. Ποιος σιγά, ποιος σιγά. Δυο λεπτά να περάσετε. Να ακούσετε. Οι διαφορές σας δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς τον λόγο του Θεού. Περάστε μέσα όλοι. Περάστε μέσα και να Περάστε μέσα. Θα φωνάξει την αστυνομία τελικά, λέει, άμα κάνετε τόσο φασαρία εδώ κοντά, είναι υπομονημένη γυναίκα εδώ, δεν γίνεται. Αυτό είπε. Να ξέρετε, ακούστε τα λόγια. Αυτά τα παιδιά όμως είναι αγνά ακόμη και δεν χρειάζεται να τα δικάσουν. Δεν καλύτερα την αστυνομία δεις για αυτά τα παιδιά, το ίδιο πράγμα. Δεν είναι αυγή και αν μιλάς αγνά, διότι είπες χθες ότι λέω ψέματα και έφερα την απόδειξη εδώ. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Εγώ είμαι θεολόγος και σαν θεολόγος έχω... Δεν ακούσουμε στιγμή να μην κάνεις, πάνε πες μέσα και κάνεις μέσα. Σαν θεολόγος έχω καθήκον να κηρύττω το λόγο του Θεού. Και όταν δεν επιτρέπει ένας δεσπότης, δεν κηρύττωσε λαό του, κηρύττωσε σπίτι. Σε απειραρίες κηρύττωσε. Ορίστε που πάτε να κηρύττω. Όπως θέλω θα κηρύττω. Έχει την άδεια του μικροκολόγου μας. Έχει να πάρει. Δεν είναι λιγάκι.
μπήκε πολύ. Το κυνηγάει όλη η κλισέ της Ελλάδος, γι' αυτό τον αφήνω. Δεν είναι λόγια του κύριου Σωτηρόπουλου, είναι αλήθεια. Έλα, μπορεί, μας πηγαίνει το μεσό σου. Τρέθηκε χριστιανός ο κύριος Καμπούρης και λέει κοντά έχω σπίτι και αυλή, ιδιωτικός χώρος, εδώ δεν μπορεί να επισέλθει κανείς, να έρθείτε να κάνουμε το κήρυγμα. Λοιπόν, να είναι ευλογημένος ο τόπος, το σπίτι, ο κύριος Καμπούρης και η οικογένειά του. Ποιο μέρος πατρίδος, κύριε Δημήτρη? Σέρες, Μακεδόνας. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό δεν είναι το σύνθημα. Λοιπόν, εγώ έχω συνηθίσει από διωγμούς. Εσείς για πρώτη φορά αντιμετωπίζετε τέτοια κατάσταση. Και σοκαριστήκατε λίγο, ε. Λοιπόν, έλεγα σε ένα στενό κύκλο ανθρώπων αυτές τις ημέρες ότι στην Αθήνα... Όχι, δεν θέλω να καθίσω, όχι. Στην Αθήνα, στην αίθουσα της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος, ο Σταυρός, όπου ομιλώ συνήθως, και σε ένα ναό των Αθηνών που μαζεύονται πολύ δαιμονισμένοι, είναι ένας καλός ιερομόναχος, που κάθεται ο άνθρωπος από το πρωί ως το βράδυ και προσεύχεται και εξορκίζει δαιμονισμένους από όλα τα μέρη του κόσμου. Στην αίθουσα των ομιλιών της αδελφότητος δύο φορές παρουσιάστηκαν δαιμονισμένα πρόσωπα.
Και εκεί στο, που, στο ναό που μιλά αυτός ο εξορκίζει ο ιερομόναχος, πολλές φορές φώναζαν τα δαιμόνια, ό,τι θα ακούσετε ακριβώς. Εμείς οι δαίμονες βάζουμε τους παπάδες να σε κυνηγούν, να καταδιώκουν το κήρυγμα, γιατί δεν θέλουμε κήρυγμα, μας καίει ο λόγος του Θεού. Θέλουμε να διαλύσουμε την Ορθοδοξία, φωνάζουν τα δαιμόνια. Ακούτε. Το Προτεσταντισμό δεν τον υπολογίζουμε, φωνάζουν. Τον Παπισμό δεν τον υπολογίζουμε. Την Ορθοδοξία θέλουμε να διαλύσουμε. Λυσούν τα δαιμόνια. Μια μέρα ένας δαιμονισμένος ήρθε κατ' επάνω μου. Έσφυγε τα δόντια του, έτριζε, σπάραζε, κουνούσε τα χέρια του, όλο το κορμί του σπάραζε, άφριζε και μου λέει, σε μισώ. Γιατί ρε τις κατάρατε, σε έχω λύσα μανία να σε φάω, να σε γδάρω, γιατί κηρύττεις ρε. Λες αλήθειες που καίνε, μας καίνε ρε, θα σταματήσεις. Σας φαίνονται παράδοξα αυτά τα πράγματα. Διαβάστε το Ευαγγέλιο να δείτε, που μιλάει για δαιμονισμένους και για δαιμόνια που φώναζαν την εποχή του Χριστού. Και τώρα είναι έσχατοι κυρίοι και έχουν πληθυνθεί οι δαιμονισμένοι και τα δαιμόνια έχουν λυσάξει. Έχουν λυσάξει. Αδελφοί μου, προτού αρχίσω την ομιλία, θα δώσω μερικές εξηγήσεις. Το Μάη, επειδή από πολλά χρόνια χριστιανοί εδώ της Γερμανίας με καλούν να έρθω να κηρύξω, απεφάσισα να έρθω να κηρύξω αρχές καλοκαιριού. Και το πληροφορήθηκε εδώ ο Μητροπολίτης της Γερμανίας και έστειλε φαξ στο Μητροπολίτη Φλωρίνη, στον πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη, που είναι ο υπαριθμόν ένα αγωνιστής επίσκοπος όλη την Ορθοδοξία. Εγγύηση Ορθοδοξίας. Λοιπόν, έστειλε στον πνευματικό μου πατέρα και διδάσκαλο, τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Φάξ, και τι έλεγε. «Σε παρακαλώ», έλεγε ο Άγιος εδώ Γερμανίας, «μην του επιτρέψει να έρθει στη Γερμανία, διότι θα ταράξει την ειρήνη και τη γαλήνη του πυμνίου μου». Και πολύ κοπίασα για να το ανεβάσω πνευματικό το πνευματικά το πυμνιό μου. Τι είμαι εγώ, αν ήμουν κανένας αιρετικός, δεν με δεχθεί. Εγώ είμαι Ορθόδοξος. Πνευματικό παιδί του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου. Γιατί να μην έρθω. Ένας δε αρχιμανδρίτης, δεν είχα σκοπό να μιλήσω για δεσποτάδες και παπάδες. Ήρθα να μιλήσω για Ορθοδοξία και για Ορθοδοξία θα μιλήσω. Ένας δε αρχιμανδρίτης στο Στουτγκάρδη, πολλοί έχουν αποθρασιστεί εδώ οι κληρικοί σας. Την ώρα που μιλούσα μέσα σε μια αίθουσα ενός θρησκευτικού Ορθοδόξου συλλόγου που ήταν καμιά σαρανταριά ψυχές, μπήκε μέσα με φούρια, χτύπησε την καρέκλα, την πόρτα, κάθισε μπαμ πάνω στο κάθισμα, έκανε κρότο το κάθισμα, ούτε χαιρέτησε ούτε τίποτε. Λέω, πάτερ μου, λέω, ποιο είναι το όνομά σου, πώς λέγεστε, λέω, αν επιτρέπετε, δεν σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν είναι κακό, λέω, να μάθουμε ποιος είστε. Δουλειά σου. Φωνάζει μια κυρία, λέει, Κύριλλος, λέγεται, αρχιμανδρίτης. Ρώτα σέρι μου. Μούγκρισε. Λέω, έμαθα, λέω, είστε εναντίον μου. Στείλατε κι εσείς ένα γράμμα στην Ελλάδα, εναντίον μου να μην έρθω να κηρύξω. Ναι, εδώ είμαστε εμείς. Και εγώ είμαι θεολόγος, λέω. Σαν θεολόγος έχω καθήκον, όπως η ιερέας έχει καθήκον να λειτουργάς, και εγώ σαν θεολόγος γι' αυτό σπούδασα. Έχω καθήκον να κηρύττω το λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, την Ορθοδοξία και να πολεμώ τις αιρέσεις. Λέει, έχεις ευλογία εδώ που ήρθες. Δεν δίνει, λέω, ο δεσπότης και γι' αυτό δεν πήγα σε ναούς. Τους ναούς εξουσιάζει. Κανονικά και στους ναούς έπρεπε να με καλούν να μιλάω όπως με καλούν σε άλλα μέρη. Λοιπόν, αλλά αφού κάνει κατάθεση εξουσίας και δεν μου δίνει άδεια να μιλήσω σε ναούς, μιλάω σε σπίτια και σε αίθουσες. Εμείς εξουσιάζομαι παντού. Λάθος κάνεις, του λέω. Εξουσιάζεται και τα σπίτια και τις αίθουσες. Λοιπόν, λέει, είσαι αφορισμένος. Λέω, ξέρεις για ποιους λόγους, ποιοι με αφόρησαν, λέω, και γιατί με αφόρησαν και πώς με αφόρησαν. Ξέρω. Για λέει, αν ξέρεις να ακούσει και ο κόσμος εδώ, λέω. Δεν μπορούσε να πει τίποτα.
Λέω, άκουσε. Αφού λέω, ήρθε εδώ να με πολεμήσει χωρί να ξέρει, να πληροφορηθεί, του λέω. Εγώ πήγα, αδελφοί μου, στην Αυστραλία 3 φορές. Εκεί είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο Έλληνες, αδελφοί μας, ξενιτευμένα παιδιά της πατρίδος. Ευλογημένα πτωχαδάκια που αγωνίζονται, όπως και εσείς εδώ, για τον επιούσιο. Με κάλεσαν και πήγα να κηρύξω Ευαγγέλιο, Ορθοδοξία και να πολεμήσω τις αιρέσεις που έχω κατακλείσει τον κόσμο. Από το αεροδρόμιο πήγα κατευθείαν, όταν πήγα για πρώτη φορά, στην Επισκοπή και στην Αρχιεπισκοπή, να υποβάλω τα σέβη μου και με μια ελπίδα μήπως μου δώσουν και άδεια να μιλήσω στους λαούς. Και ο Επίσκοπος και ο Αρχιεπίσκοπος, ο ένας στη Μελβούρνη και ο άλλος στο Σίδνεϊ, διέταξαν να φύγω. Να πείτε να φύγει, ούτε ένα ποτήρι νερό. Γιατί? Επειδή είμαι πνευματικό παιδί του Μητροπολίτου Φλωρίνης και ο Μητροπολίτης Φλωρίνης τους έχει ελέγξει για αντικανονικές, οικουμενιστικές, φιλοπαπικές, φιλοπροτεσταντικές ενέργειές τους και πράξεις τους. Γι' αυτό μισούν και εμάς τα πνευματικά τέκνα του Φλωρίνης. Μετά, ο Αυστραλίας, τόσο αρχιεπίσκοπος, κήρυξε αιρέσεις. Γυμνή την κεφαλή, που λένε οι ιεροί κανόνες. Τι θα πει γυμνή την κεφαλή? Ολοφάνερα κήρυξε αιρέσεις. Τι κήρυξε? Ακούστε να φρίξετε. Αρχιεπίσκοπος αυτός, μαγνητοφωνούνται αυτά. Εάν λέγαμε τόσο ψέμα, θα ήμασταν στις φυλακές. Τόσο έχει ταράξει ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τον κόσμο σε μηνύσεις. Μόλις κάπου νομίζει ότι μπορεί να πιαστεί, μηνύει. Εμένα δεν μπόρεσε να με μηνύσει τόσα χρόνια. Γιατί προσέχω τι λέω και ό,τι λέω είναι αποδεδειγμένο και μαζί μου έφερα και την απόδειξη. Θα τη διαβάσω. Τι κήρυξε αυτός ο Αρχιεπίσκοπος? Κήρυξε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ατελής και αμαρτωλός. Το ακούσατε? Φρίξατε? Ότι και ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Και πολύ λέει αγωνίστηκε ο Χριστός για να γίνει καλός. Ο Καζαντζάκης, που τον θαυμάζουν οι άπιστοι, αλλά εμείς είμαστε πιστοί, από τότε που παρουσιάστηκε ο Χριστός στον κόσμο ως άνθρωπος μέχρι σήμερα, είναι ο χειρότερος, ο πιο βλάσφημος και ο πιο εσχρός κατήγορος του Χριστού. Έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Ο τελευταίος πειρασμός». Ακούστε τι γράφει ο Καζαντζάκης μέσα στο βιβλίο. Ο Χριστός ήταν ανισόρροπος. Ο Χριστός ήταν δαιμονισμένος. Είχε δαιμόνιο πορνείας από την παιδική του ηλικία και σε ηλικία 4 χρονών ξεστράτησε τη Μαγδαληνή. Και πάνω από το Σταυρό σκεπτόταν εσχρούς έρωτες ο Χριστός και σκεπτόταν πως δεν πρόλαβε να αποκτήσει από τη Μαγδαληνή ένα παιδάκι να το ονομάσει Παράκλητο. Εμπέζει το Χριστό, εμπέζει και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το έργο δημιούργησε τεράστιο σάλο και θόρυβο. Και ο Πάπας το απαγόρευσε αυτό το έργο, που δεν είναι ορθόδοξο. Και ο Πάπας το απαγόρευσε. Στην Αθήνα όταν έφεραν το πτώμα του Καζαντζάκη, οι χριστιανοί δεν δέχτηκαν να εκτεθεί στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών για προσκύνημα. Ο μεγάλος λογοτέχνης. Λοιπόν, και στην Κρήτη δεν θέλησε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης να τον θάψει και μαζεύτηκαν κάτι άπιστοι θαυμαστέ και απείλησαν τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και έστειλε ένα παπά και τον έθαψε. Και στον τάφο το επάνω έδωκε εντολή ο Καζαντζάκης προτού πεθάνει και έγραψαν: δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος. Ήταν μηδενιστής. Βλάσιμος του Χριστού και μηδενιστής. Αυτό το έργο ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας το επίνεσε, που παρουσιάζει τον Κύριό μας ως ανήθικο, ως πόρνο. Το επίνεσε. Ακούστε τα λόγια του.
Μίλησε από ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Είναι μαγνητοφωνημένη η ομιλία του. Το έργο του Καζαντζάκη, ο τελευταίος πειρασμός, το διάβασα. Δεν με σκανδάλισε. Άμα είναι κανείς ανέστητος, δεν σκανδαλίζεται. Δεν μου προκάλεσε αγανάκτηση. Αντίθετα, μου προκάλεσε έντονη εντύπωση. Είναι η φράση του. Είναι ένα ζωντανό, πολύ ζωντανό κείμενο που παρουσιάζει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ότι ο Χριστός σαν άνθρωπος ήταν ανήθικος. Αυτό το έργο το πήρε ένας ασεβής Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σκορτσέζε, και το έκαμε κινηματογραφικό έργο. Η προβολή αυτού του έργου δημιούργησε τεράστιο σάλο. Απαγορεύτηκε και από αλλοθρίσκους αυτό το έργο. Οι Εβραίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, αλλά τα απαγόρευσαν. Στο Ισραήλ απαγορεύεται, λέει, να προβληθεί το τέτοιο έργο. Οι Ινδοί δεν πιστεύουν στον Χριστό, το απαγόρευσαν στην Ινδία. Λοιπόν, οι Μουσουλμάνοι δεν πιστεύουν στον Χριστό ως Θεό, το απαγόρευσαν κι αυτοί. Γιατί? Διότι υβρίζει, λέει, αρχηγό θρησκείας, και αυτοί οι αλλόθρησκοι δηλαδή δεν ανέχονται να υβρίζεται ένας αρχηγός θρησκείας, έστω κι αν δεν τον πιστεύουν αυτοί ως Θεό. Στην Αυστραλία, από το δεύτερο κανάλι της τηλεοράσεως, έγινε συζήτηση για αυτό το έργο. Και στη συζήτηση ήταν διάφοροι. Ήταν δημοσιογράφοι, κριτικοί έργων, καλλιτέχνες, διαφόρων δογμάτων εκπρόσωποι και Εβραίοι. Ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ως εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ετεροδοξοι άλλων δογμάτων, δηλαδή αιρετικοί, το καταδίκασαν αυτό το έργο και είπαν αυτό είναι βλάσιμο έργο, βρίζει το Χριστό, ανήθικο. Ο Αυστραλίας ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος, τι είπε? Το έργο δεν έχει καμία βλασφημία. Έχει και ένα σπουδαίο μήνυμα. Ακούτε? Ανάξιος. Και είναι, λέει, ιδεαλισμός να νομίζει κανείς ότι ο Χριστός ήταν από την αρχή τέλειος. Ο Χριστός δηλαδή από την αρχή ήταν ατελής και αμαρτωλός. Αυτός επίσης υποστήριξε ότι ο άνθρωπος είναι κτίνος, ζώων, και συγκεκριμένα ότι είναι πίθηκος. Μια θεωρία που είναι απλώς θεωρία, δεν αποδείχτηκε, ούτε με παρατήρηση ούτε με πείραμα. Λοιπόν, στο περιοδικό του, βγάζει περιοδικό στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, στο περιοδικό του δημοσιεύτηκε άρθρο ενός ψευδοεπιστήμονας που καταλήγει: ο Αδάμ κατάγεται από τον πίθηκο. Δημοσιεύτηκε χωρίς σχόλια. Μπορεί να γράψει, εμείς δεν το παραδεχόμαστε αυτό το άρθρο. Μετά ο ίδιος μίλησε το Πάσχα από την τηλεόραση Αυστραλίας. Και τι είπα, ακούστε, γράφονται αυτά. Το νόημα, λέει, της Αναστάσεως του Χριστού είναι βαθύ. Και ποιο είναι το νόημα της Αναστάσεως? Να ποιο είναι, λέει ο Αυστραλίας. Ο άνθρωπος βιολογικά ξεπέρασε τα άλλα ζώα, ότι και ο άνθρωπος ζώων είναι δηλαδή, αλλά βιολογικά ξεπέρασε τα άλλα ζώα και από την οριζοντία στάση του σώματος έφτασε στην ορθία στάση. Δηλαδή πρώτα ο άνθρωπος μπουσουλούσε αιώνες, χιλιετίες, εκατομμύρια χρόνια, ποιος ξέρει πώς. Και μετά έγινε όρθιος. Έγινε ο Homo erectus, όπως λένε οι δαρβινιστές, οι εξελικτικοί. Αυτό λένε το νόημα της Αναστάσεως, ότι ήμασταν ζώα, αλλά ξεπεράσαμε τα άλλα ζώα και κατορθώσαμε να γίνουμε όρθιοι, ενώ τα άλλα ζώα παραμένουν οριζόντια. Στην αίθουσα της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, στο Ρέντφερν, εκεί στο Σίδνεϊ, έκαμε ομιλία ο ίδιος ενώπιον χριστιανών, ορθοδόξων,
και υποστήριξε αυτή τη θεωρία ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Και όταν μια χριστιανή που είχε Θεό μέσα της σηκώθηκε πάνω και είπε, σεβασμιότατε, αυτό που λέτε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο είναι αντίθετο από την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Κάτσε κάτω, κυρά μου, η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι, απήντησε ο Αρχιεπίσκοπος. Σε αυτό το βάναυσο ύφος. Λοιπόν, κάτσε κάτω, κυρά μου, η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Υπάρχουν αυτοί που οι μάρτυρες τα βεβαιώνουν αυτά. Έχω μείνει σύρω. Από τον Μπάρι της Ιταλίας, αυτός είναι και πρόεδρος της Επιτροπής των Ορθοδόξων που κάνουν διάλογο με τους παπικούς, στον Μπάρι της Ιταλίας. Χρόνια τώρα γίνεται διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και παπικών. Πρόεδρος της Επιτροπής των Ορθοδόξων είναι αυτός ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Και τι δήλωσε? Ορθοδοξία και παπισμός είναι μία εκκλησία. Ορθοδοξία και αίρεση είναι μία εκκλησία. Μάλιστα. Στον Πάλαμπα του Λιβάνου το 1993 έγινε και εκεί σύνοδος Ορθοδόξων και Παπικών. Ήταν εκπρόσωποι από τις 9 από τις 15 Ορθόδοξες εκκλησίες εκεί και κάπου 40 Παπικοί. Και τι συμφωνία, σε τι συμφωνία κατέληξαν οι Ορθόδοξοι με τους Παπικούς? Ότι Ορθόδοξοι και Παπικοί είναι αδερφές εκκλησίες. Δεν έχει την μοναδικότητα η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δηλαδή δεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Το ίδιο είναι και η Παπική και μάλιστα έχει τα πρωτεία η Παπική και τα δευτερεία η Ορθόδοξη. Ότι η Παπική πρώτα είπε ότι είναι η αληθινή και δήθεν μετά η Ορθοδοξία είπε όχι, εγώ είμαι αληθινή, από αντίδραση λέει και από αντιζηλία προς την Παπική. Και τα υπέγραψαν αυτά και τα υπέγραψε στη Γενώση, ο Αυστραλίας. Άλλο. Πέρυσι έγραψε δύο άρθρα στο περιοδικό του, Φωνή της Ορθοδοξίας, με τον τίτλο «Δαιμονισμός». Δαιμονισμός. Είναι μεγάλος υβριστής. Και καταλήγει στα άρθρα του αυτά. Το φαινόμενο του δαιμονισμού σήμερα παρουσιάζει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος. Αυτός είναι δαιμονισμένος, είναι διάβολος και σατανάς. Με αυτές τις λέξεις, ε. Και μετά τον Αυγουστίνο είναι όλοι οι οπαδοί του, λέει, οι κατιωτικοί, και περισσότερο δαιμονισμένος είναι ο Σωτηρόπουλος. Λοιπόν, μπορούσα να τον μηνύσω, να τον βάζω στη φυλακή. Λοιπόν, ας τον λέω, δεν πειράζει, ας διαρρεί, ο Θεός να τον ελεεί. Αλλά τις ύβρις που κάνει εναντίον μας, τις συγχωράμε. Αλλά να βρίζει τον Χριστό, να λέει ότι ήταν ο Χριστός αμαρτωλός. Και, σε αυτό το άρθρο, σε αυτά τα δύο άρθρα ο δαιμονισμός πώς καταλήγει. Ακούστε να δείτε πώς καταλήγει. Εσείς θα καταλάβετε ποια είναι η αίρεσή του. Δεν σας την πω εγώ. Δαιμονισμός, λέει, είναι να θέλει κανείς να εξισωθεί με το Θεό, να γίνει ίσως με το Θεό. Και ακόμη χειρότερο, να παραμυρίζει το Θεό και να βάλει στη θέση του Θεού τον ίδιο τον εαυτό του και να λέει «Εγώ είμαι ο Θεός». Αυτό είναι δαιμονισμός, λέει. Ότι αυτό κάνει ο καρδιώτης και οι καρδιωτικοί άνθρωποι. Ότι δηλαδή εξισώνουμε τον εαυτό μας με το Θεό και παραμυρίζουμε το Θεό και βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του Θεού και λέμε «Εμείς είμαστε ο Θεός». Δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Τούτο το άλλο με ενδιαφέρει. Για να καταλάβετε, λέει, πόσο φοβερό είναι αυτό το πράγμα, σκεφτείτε ότι ο αιώς φόρος αυτός είναι που προσπάθησε να εξισωθεί με το Θεό, αλλά δεν τα κατάφερε βέβαια. Ενώ ο Χριστός δεν τόλμησε να εξισωθεί με το Θεό. Τι καταλαβαίνετε? Ο Χριστός, λέει, δεν τόλμησε να αρπάξει ισότητα με τον Πατέρα. Άρα πώς τον θεωρεί τον Χριστό? Κατώτερο. Μπράβο. Τον θεωρεί κατώτερον από τον Πατέρα. Ο Χριστός είναι ίσως με τον Θεό Πατέρα. Μία ουσία, μία θεότητα. Τι είπε ο Θωμάς?
ο κύριο Άλμος και ο Θεός ισχυρός, μέγας Θεός, Θεός των πάντων, Θεός αληθινός, ο Ων, ο Ιν, ο ερχόμενος, ο παντοκράτορ, ο Κύριος, ο Θεός. Και αυτό σου λέει κατώτερος τον πατέρα. Και δεν τόλμησε λέει να εξισωθεί με τον πατέρα. Παρουσιάζει τον Χριστό δηλαδή και ως αμαρτωλό και ως κατώτερο από τον πατέρα. Ποιοι αιρετικοί σήμερα παρουσιάζουν τον Χριστό κατώτερο από τον πατέρα? Οι Εχοβάτες. Και από τους αρχαίους ποιος παρουσίασε τον Χριστό κτίσμα κατώτερο από τον πατέρα? Ο Άριος. Ο Άριος. Αριανός είναι και Ιεχωβίτης είναι. Εγώ αυτά δεν τα υπέφερε η ψυχή μου. Εάν τα είχε πει όταν πήγα για πρώτη φορά στην Αυστραλία, δεν θα πήγαινα να τον χαιρετήσω. Δεν τα είχε πει ακόμα. Τώρα τα είπα αυτά. Κατόπιν. Και πήγα τρεις φορές στην Αυστραλία. Και τις δύο φορές που τα είπε όλα αυτά, ήλεγξα αγρίως με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τον ονόμασα Αντίχριστο, γιατί οι Απόστολοι λένε όσοι διδάσκουν αιρετικά είναι αντίχριστοι. Λοιπόν, τον ήλεγξα σε πλήθος κηρύγματα στην Αυστραλία. Μαζί ο λαός, ενθουσιώδης λαός, στη Μελβούρνη τα ακροατήρια έφτασαν μέχρι 1500 άτομα. Στο Σίδνεϊ μέχρι 500 άτομα. Λοιπόν, και σε άλλες πόλεις πήγα, Αδελαΐδα, Πέρθ και σε μικρότερες πόλεις. Τον ήλεξα και γραπτός, με άρθρα. Ο δε Μητροπολίτης Φλωρένης τον μήνυσε στο Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ο προϊστάμενός του. Λέει αυτός, βλασφημεί τον Χριστό, να τον καθαιρέστε. Το Πατριαρχείο τι απάντησε? Λέει, σε ευχαριστούμε Άγιε Φλωρένης για την ευαισθησία που έχει στα ζητήματα της πίστης. Και τίποτα άλλο, τώρα άφησα στη θέση του. Κοροϊδία. Κοροϊδία. Τον μήνυσαν, έγραψαν εναντίον του, έγραψε ένας ιερέας Άγιος των Αθηνών εναντίον του, ο ιερέας στο ναό του οποίου έγινε ένα θαύμα που η εικόνα του Χριστού παρουσίασε κόκκινα στίγματα, αν δεν έχετε υπόψη μερικοί. Έβγαλε κόκκινα στίγματα. Τον ήλεγξε ο Μουρατίδης, ο καθηγητής του κανονικού δικαίου, του Πανεπιστημίου. Τον ήλεγξε ένας λόγιος μοναχός του Αγίου Όρους, ο Θεόκλητος Διονυσιάτης. Λοιπόν, έγιναν και άλλα άρθρα στον Ορθόδοξο τύπο, γράφτηκαν κλπ. Και τον μήνυσαν και 50 χριστιανοί από την Αυστραλία. 15 από τη Μελβούρνη, 15 από το Σίδνεϊ, 10 από την Αδελαΐδα και 10 από το Πέρθ. 50 χριστιανοί τον μήνυσαν για όλα αυτά που σας είπα, που κήρυξε ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός, ήταν αμαρτωλός. Ότι το έργο του Καζαντζά και του Σκορτσέζ, του τελευταίος πειρασμός, είναι καλό έργο, δεν έχει βλασφημία. Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, ότι η Ορθοδοξία και ο παπισμός είναι το ίδιο και ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Τώρα τελευταία προσετέθηκε ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από τον πατέρα. Αυτή είναι η μήνυση, την έφερα μαζί μου για να τη δείξω στους παπάδες και δεσποτάδες. Είπα στον παπά ετούτο να τη δείξω, δεν θέλω λέει, δεν θέλω. Λοιπόν, ορίστε, με τις υπογραφές τους. Όποιος θέλει μπορεί μετά να τη διαβάσει. Επειδή εγώ τον ήλεξα και ο εγωισμός του δεν το άντεχε, πήγε στο φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. Και μάζεψε κάμια δεκαπενταριά φίλους του δεσποτάδες. Και με αφόρησαν. Ζήτησε δύο πράγματα ο Αυστραλίας. Η σύνοδος αυτή από τους φίλους του να καθαιρέσει τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο, διότι τον είχε ελέγξει, και να αφορήσει τον Σωτηρόπουλο. Το πρώτο δεν το τόλμησα να το κάνω γιατί θα γινόταν παγκόσμιο σεισμός. Έκαναν το δεύτερο, αρκεί για το δεύτερο έχουν μετανιώσει, όπως μου λένε καλοί επίσκοποι στην Ελλάδα. Γιατί έγιναν χιλιάδες διαμαρτυρίες με υπογραφές από όλο τον κόσμο. Μόνο από μια πόλη της Κύπρου που πηγαίνουν τακτικά και κηρύττουν από τη Λεμεσό, μαζεύτηκαν 2.755 υπογραφές. Χιλιάδες διαμαρτυρίες με υπογραφές, φαξ, τηλεφωνήματα, τηλεγραφήματα, επιστολές, άρθρα σε περιοδικά, σχόλια, λοιπόν, προσωπικές παραστάσεις, πήγαν άνθρωποι στο φανάρι και λένε, το Σωτηρόπουλο αφόρησες,
αυτός γυρίζει όλη την Ελλάδα και όλη τη γη από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και κηρύττει την Ορθοδοξία και πολεμεί τις αιρέσεις. Και δεσποτάδες στην Ελλάδα όταν θέλανε να πολεμήσουν αιρέσεις καλούσαν εμένα και έναν πατέρα Αλεβεζόπουλο. Εμάς τους δυο. Και βιβλία αντιαιρετικά έχω γράψει και άρθρα κλπ. Αυτόν αφόρησες και λέει ο Πατριάρχης, εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Σιδηρόπουλο, αφήνει ανοηθεί δηλαδή ότι παρεσύρθη κλπ. Ναι. Και αν ζητούσα, λένε αυτοί που είναι, πλησιάζουν τον Πατριάρχη, αν ζητούσα έτσι τυπικά, έλα συγγνώμη, για να μην πέσει ο εγωισμός των μεγάλων, θα ανακαλούσα τον αφορισμό. Αλλά έγραψα επιστολή στον Πατριάρχη και του λέω, όταν σφάλω δεν ζητάω τυπικά συγγνώμη. Έχω την ψυχική δύναμη όταν σφάλω να ζητάω πραγματικά συγγνώμη. Όταν δεν σφάλω δεν ζητάω συγγνώμη. Εδώ είναι θέματα πίστεως, λέω Παναγιώτα. Λοιπόν, δεν έκανα καμιά ασέβεια, λέω, για να μην αφορίστε. Λοιπόν, τον αντίον πολέμησα την ασέβεια και έπρεπε να καθαιρέσετε τον Αυστραλίας. Και να δικαιώσετε εμένα που είχα το θάρρος να ελέγξω ένα πανίσχυρο κοσμικά αρχιεπίσκοπο. Δεν ανακαλώ, του λέω. Ό,τι θέλετε κάνετε. Λοιπόν, με κάλεσε ο Κύπρο, με κάλεσαν άλλοι δεσποτάδες κλπ. Είναι θέματα αρχών, του λέω. Πλήθος τηλεφωνήματα. Στάσου όρθιος, λέει. Μην κλονιστείς, μην καμφθείς, διότι είναι σαν να αρνείσαι το Χριστό, λέει, και αυτά που κήρυξες. Λέω, μην φοβάστε. Προτιμώ να πεθάνω, λέω, αφορισμένος, να με φάνε τίποτε όρνια, λέω, ούτε να με θάψουν, παρά να πεθάνω άτιμος και αρνητής του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Τι λέει ο Χριστός, αδελφοί μου? Το Χριστό δεν τον αφόρεσαν απλώς, τον σταύρωσαν οι δεσποτάδες της εποχής εκείνης. Οι αρχιερείς τον σταύρωσαν. Και υπήρχε και ψευτολαός που άκουε τους αρχιερείς και τους ιερείς και φώναζε «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν!» Ψευτολαός. Μερικοί τέτοιοι είναι και εδώ, να ξέρετε. Μόλις άκουσαν τον παππούλι, δεν άκουσαν τη φωνή του εργάτου του Ευαγγελίου, του Μέγα Θανάσιο, πέντε φορές τον καταδίκασαν και τον εξόρισαν, το στήλο της Ορθοδοξίας. Το Χρυσόστομο, τον μεγαλύτερο πατέρα, δύο-τρεις φορές οι δεσποτάδες κάλαν σύνοδο και τον καταδίκασαν και τον εξόρισαν. Το Μέγα Φώτιο που πολέμησε τον Πάπα, επίσης τον καταδίκασαν. Τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, τον Γλυκύτατο αυτό συγγραφέα και πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Πάριο, τους Κολυβάδες, τους αφόρησαν οι δεσποτάδες. Αλλά τι λέει ο Χριστός μας, ο αρχηγός της πίστεως? Μακάρι είστε όταν σας καταδιώξουν οι άνθρωποι και όταν σας χλεβάσουν και όταν σας αφορήσουν για το όνομά μου. Μακάρι ευτυχείς είστε, είπε ο Χριστός, όταν σας αφορήσουν για το όνομά μου. Εκείνη την ημέρα που θα σας αφορήσουν για το όνομά μου, να χαίρετε και να σκυρτάτε. Να χαίρετε και να χοροπηδάτε από χαρά. Πολύς ο μισθός σας, έτσι έκαναν και στους προφήτες, είπε ο Χριστός. Και αν με είχαν αφορήσει για καμιά άτιμη πράξη, θα ντρεπόμουν να έρθω εδώ να σας κοιτάξω στα μέτωπα. Με αφόρησαν διότι πολέμησα τις αιρέσεις και βλασφημίες του Αυστραλίας. Και διότι πολεμάω τον οικουμενισμό. Πρόκειται δε για κακοποιά στοιχεία. Αυτός ο αρχιμαντρίτης που ήρθε εκεί στη Στουτγκάρτη και μπήκε μέσα με χιτλερικό ύφος και μίλησε, σηκώθηκε επάνω και όταν του είπα, ορίστε γιατί με αφόρησαν. Διότι ο Αυστραλίας κήρυξε αυτά τα πράγματα και εγώ τα ήλεξα. Με έφτισε και βγήκε έξω. Κύριλλος Κατερέλος. Με έφτισε ένας καπνιστής, λοιπόν ένας κορεφταράς και δεν ξέρω τι άλλο, του είπα, θέλεις πόλεμο, θα τον έχεις. Του λέω κι εγώ είχα άλλη να σε φτύσω. Αλλά δεν γίνομαι σαν εσένα, του λέω. Και έφυγε εν μέσω της κατακραυγής των ανθρώπων και την άλλη μέρα θα είναι περισσότεροι στον Κύριο. Τέτοια ελεηνά υποκείμενα κυβερνούν σήμερα την Εκκλησία του Χριστού. Δεν λέω ότι είναι όλοι, όχι. Και δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ καθόλου με αυτούς, αλλά βλέπω την ελεηνή διαγωγή. Έρχονται οι Εχοβίτης και κηρύττουν αντίχριστα πράγματα και δεν ταράζονται οι παπάδες.
Ήρθε ένα ορθόδοξο και ταράζονται. Ανάξι! Να πω και μια ευχή. Λέγεται, μπορεί να φανταστείτε τι ευχή θα σας πω. Ε? Να σας αφορήσουμε και σαν να πάτε στον παράδεισο. Σας απειλούν ότι δεν θα σας κοινωνούν. Ακούστε. Εάν κοινωνεί ένας κάνοντας αβαρία στη συγγενησή του, μη υποστηρίζοντας τους εργάτες του Ευαγγελίου, τους Ορθοδόξους εννοώ, ε? Εάν κανείς, λέω, κάνει αβαρία στη συγγενησή του, λοιπόν, αρνείται τους εργάτες του Ευαγγελίου το Ορθόδοξο κήρυγμα, είναι ανάξιος να κοινωνεί. Τι το θέλει να κοινωνεί. Κοινωνεί εις κρίμα και εις κατάκρημα. Δεν μας ευνοούν οι παπάδες, αλλά ο καιρός μας ευνοεί, έτσι. Ο ουρανός μας ευνοεί. Ξέρετε γιατί τα κάνουν αυτά εδώ, να σας πω. Εσείς δεν ξέρετε μερικά εκκλησιαστικά πράγματα. Επειδή μερικών κλονίζεται οι θέσεις τους, γι' αυτό τα κάνουν με διόκορο, να φανούν καλοί στον Πατριάρχη, στον Πατριαρχείο, για να μην πάρουν δρόμο τις θέσεις τους. Είπαμε, και για τις θέσεις τους οι άνθρωποι αρνούνται τα πάντα. Λοιπόν, τι είπε ο Χριστός. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Τίποτε δεν είμαστε. Αλλά ο Χριστός είναι ο Θεός μας. Τι είπε ο Χριστός. Όποιος δέχεται ένα εργάτη του Ευαγγελίου, έναν που κηρύττει σωστά το Ευαγγέλιο, όχι ένα αιρετικό, όποιος δέχεται ένα εργάτη, έναν κήρυκα του Ευαγγελίου, δέχεται εμένα τον ίδιο, είπε ο Χριστός. Και όποιος καταδιώκει ένα εργάτη του Ευαγγελίου, καταδιώκει εμένα τον ίδιο, είπε ο Χριστός. Ο Χριστός το είπε, έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι τίποτε, αλλά είμαι ένας εργάτης του Ευαγγελίου. Σπούδασα θεολογία, σπούδασα φιλολογία, πήρα δύο πανεπιστημιακά πτυχία, δεν διορίστηκα, επίτηδε να είμαι ελεύθερος, χωρίς μισθούς, χωρίς υποχρεώσεις, να γυρίζω να κηρύττω το Ευαγγέλιο και την Ορθοδοξία. Δεν τα εκτίμουν αυτά οι επισκοπάδες, το ξέρετε, εκτός από λίγους. Σας λέω όλη την αλήθεια. Λίγοι είναι οι καλοί επίσκοποι και λίγοι είναι οι καλοί ιερείς και άλλοι είναι επαγγελματίες. Μα εμείς δεν τους βλέπουμε. Και καιροσκόποι. Και σκανδαλοποιοί. Τους βλέπουμε και εμείς. Λοιπόν, τι άλλο είπε ο Χριστός. Τι άλλο είπε ο Χριστός. Όταν πάτε σε μια πόλη, είπε, να κηρύξετε το Ευαγγέλιο και δεν θα σας δεχτούν, να τεινάξετε και τη σκόνη από τα παπούτσια σας. Να μην θελήσετε από αυτόν τον καταραμένο τόπο να μείνει ούτε σκόνη πάνω στα παπούτσια σας. Που δεν δέχεται το Ευαγγέλιο. Φοβερότερος λόγος. Αυτοί, λέει, που δεν δέχονται το Ευαγγέλιο, θα τιμωρηθούν την ημέρα της Κρίσεως σκληρότερα από ποιους. Από τα Σόδωμα και από τα Γόμορα. Από αυτούς τους ελεηνούς, τους Σοδομίτες που βγάζαν τα μάτια τους αρσενικοί με αρσενικούς, όποιοι καταδιώκουν το Ευαγγέλιο θα τιμωρηθούν σκληρότερα. Ο Χριστός το είπε και αυτό. Στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Και για τους δειλούς, τους παπάδες θα τους ακούμε όταν λένε σωστά. Έτσι λέει η Γραφή. Όταν λένε σωστά θα τους ακούμε. Και ανάξι να είναι και σκανδαλοποιοί να είναι, άμα πούνε είναι ορθόδοξοι παπάδες, χειροτονημένοι εννοώ ορθόδοξοι, και λένε τα σωστά θα τους ακούν. Αλλά αν μας πούν αντίθετα από το θέλημα του Θεού, δεν θα τους ακούσουν. Βιάσανε οι δεσποτάδες τους Αποστόλους και τους έδιραν αγρίως και τους είπαν δεν θα ξανακηρύξετε για τον Χριστό. Και τι απήντησαν οι Απόστολοι. Εμείς δεν θα ακούσουμε εσάς, θα ακούσουμε το Θεό που είναι παραπάνω από σας. Και πήγαν και στάθηκαν, προκλητικά θα έλεγα, στο χώρο του ναού και κήρυταν. Και είπαν, πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι ανθρώπες. Θα υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Άμα οι άνθρωποι μας πούν αντίθετα από το Θεό, θα πειθαρχήσουμε στο Θεό
και όχι στου ανθρώπου. Είναι μερικοί χαζοχριστιανοί. Έχει χαζοχριστιανό παντού. Τι είπε ο παππούλη, κάνω υπακοή στον παππούλη. Ρε, αν σου πει ο παππούλη να πα να πνιγεί, θα κάνει υπακοή. Γιατί κάνεις υπακουή όταν σου λέει να μην ακούσεις ένα ορθόδοξο κήρυγμα. Αμαρτάνεις και θα πας μαζί με τον παππούλη, με τα θάνατο στην ίδια θέση. Μάλιστα. Έλεγα εκεί στην Αυστραλία, με πήρε ένας παππούλης που όταν ήταν στην Ελλάδα φαινόταν ευσεβής και όταν μείνει Αυστραλία μέθησε από το δολάριο και έστειλε αυτό το κήρυγμα ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός. Το έστειλε ο Αυστραλίας σε όλους τους λαούς να διαβαστεί τα Χριστούγεννα. Ακούτε, το 1988, το Δεκέμβριο, στις 25 Δεκεμβρίου, έστειλε γραπτό κήρυγμα για να εξευτελίσει τον Χριστό, και να ικανοποιήσει τις σκοτεινές δυνάμεις. Το έστειλε στους παππούλιδες και εκτός από 2-3 παπάδες που είχαν συνείδηση και είναι λεβέντες, οι άλλοι το διάβασαν ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός. Το διάβασαν στα εκκλησιάσματα τα Χριστούγεννα στη λειτουργία του 1988. Και όταν με πήρε ένας από αυτούς τους παππούλιδες, λέω, ρε παππούλι, λέω, γιατί το διάβασες. Έκανα υπακοή στον προϊστάμενο. Πώς το έκανες υπακοή να διαβάσεις ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός, να βρίσεις τον Χριστό. Σου είπε να βρίσεις τον Χριστό και έκανες υπακοή. Εκείνος έχει ευθύνη. Αν σου έλεγε να πάει να πνιγείς, λέω, θα πήγαινες και θα είχε εκείνος την ευθύνη. Όχι, λέει, αυτό δεν θα το έκανα. Δεν τους κάνουμε τέτοιους παπάδες. Τέτοιοι παπάδες δεν αξίζουν τίποτε, μόνο τα μυστήρια που κρατούν στα χέρια τους, αυτά αξίζουν, τίποτα άλλο. Πηγαίνουμε για να κοινωνάμε, να σώσουμε τις ψυχές μας. Σεβόμαστε τα ράσα. Τα ράσα. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι καλοί και αυτοί που είναι μέσα από τα ράσα. Όχι, πουθενά στη θρησκεία μας αυτό. Θα ερευνάμε, λέει η θρησκεία. Να ερευνάμε, λέει η θρησκεία, να ερευνάμε, να εξετάζουμε. Να, αυτούς τώρα. Πιστεύουμε στην ιεροσύνη, στα μυστήρια κλπ. Δεν ακούω. Ναι, αυτό μπράβο. Αυτό. Η ορθοδοξία παραδέχεται όπως η. Όχι, σύμβολο είναι το εικόνιμα, δεν λέμε ότι είναι είδωλο. Εντάξει, το εικόνιμα το έχουμε όπως είναι η φωτογραφία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ποια είναι, πες μου τι σκέφτες, ποια είναι. Αυτό θα έρθω τώρα. Εγώ όταν πήγα σχολείο μου είπαν ότι είσαι ξενοδόξος, πήγα, το βαπτίσανε, στην εκκλησία μέσα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω όμως να μην καπνίγει γιατί τώρα θα αρχίσει η ομιλία. Είναι σαν να είμαστε σε εκκλησία. Λοιπόν, τώρα αυτό θα πούμε τώρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ όμως να μην καπνίσει κανείς γιατί θα γίνει. Κήρυγμα, λόγος Θεού, είναι σαν να είμαστε στην εκκλησία, να ξέρετε. Πρώτοι χριστιανοί δεν είχαν ναούς, ντουβάρια. Μαζεύονταν στο ύπαιθρο, μαζεύονταν σε σπίτια, σε κατακόμβες, σε εκκλησία. Και εκεί έκαναν και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να πω, εκεί που είναι συγκεντρωμένοι πιστοί, είναι εκκλησία. Κατοίκον εκκλησία, του λέει ο Παύλος. Κατοίκον εκκλησία. Λοιπόν, σήμερα ήρθα να ομιλήσω στην αγάπη σας για το χειρότερο από όλα τα κακά. Ποιο είναι το χειρότερο από όλα τα κακά? Είναι η κλοπή, είναι το ψεύδος, είναι η ψευδορκία, είναι η πορνεία, είναι η μοιχεία, είναι η ασέβεια, είναι η διαφθορά και η διαστροφή, είναι ο φόνος. Όλα αυτά μεγάλα κακά είναι. Αλλά υπάρχει άλλο κακό, πολύ μεγαλύτερο, αδελφοί μου. Ποιο είναι που είναι χειρότερο από όλα αυτά? Είναι οι αιρέσεις. Είναι οι αιρέσεις. Σοβαρά κακά είναι οι αμαρτίες που ακούσατε, αλλά οι αιρέσεις είναι σοβαρότερα, πολύ σοβαρότερα κακά. Δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν έχω δικαίωμα σαν θεολόγος να λέω δικά μου πράγματα. Λέω αυτά που λέει η Αγία Γραφή και αυτά που λέει η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, σταθερά μέχρι σήμερα επί 20 αιώνες. Τι είναι αίρεση? Απλά θα μιλήσω, πολύ απλά. Αίρεση είναι να είσαι εκλεκτικός στα ζητήματα της πίσω, να πεις αυτό μου αρέσει, το παραδέχομαι. Αυτό
δεν μου αρέσει, δεν το παραδέχομαι. Άμα πεις κάτι από τη γραφή και από τη δασκαλία της Εκκλησίας δεν το παραδέχομαι, αυτό είναι αίρεση. Αίρεση πιο συγκεκριμένα είναι να προσθέσεις κάτι στην πίστη, να προσθέσεις νέα δόγματα δικά σου, νέες ιδέες δικές σου, ή να αφαιρέσεις από την πίστη, να προσθέσεις όπως πρόσθεσε ο Πάπας το Φιλιόκουβε, ας πούμε. Οι πατέρες είπαν στο σύμβολο της πίστης να μην προσθέσει κανείς τίποτα. Αυτός πήγε και πρόσθεσε το Φιλιόκουβε. Αυτό είναι αίρεση. Να αφαιρέσεις. Να, όπως αφαιρούν οι χιλιαστέ. Α, οι χιλιαστέ λένε δεν υπάρχει κόλαση. Αφαιρούν ένα δόγμα. Ένα μόνο. Όλα τα δόγματα αυτοί γκρεμίζουν. Η αφαίρεση είναι αίρεση. Να τροποποιήσεις ένα δόγμα. Αλλιώς να το εννοεί η γραφή και η Εκκλησία και αλλιώς να το εννοείς εσύ. Αυτό η τροποποίηση είναι αίρεση. Παραδείγματος χάρη. Διδάσκει η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός αναστήθηκε σωματικός. Πέθανε και το σώμα την τρίτη μέρα αναστήθηκε. Τι λένε χιλιαστέ. Αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά το σώμα δεν αναστήθηκε. Τροποποιούν την αλήθεια της Αναστάσεως. Το δόγμα της Αναστάσεως. Αναστήθηκε, λένε, ακούτε τη βλακεία, λένε. Αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά το σώμα δεν αναστήθηκε. Τι ανάστησε. Αυτό είναι αίρεση. Πόσο φοβερό κακό είναι η αίρεση. Πόσο φοβερό κακό είναι η αίρεση, φαίνεται από τα λόγια της Γραφής. Από τα λόγια που λέει η Γραφή για τους αιρετικούς. Τι λέει για τους αιρετικούς. Τι είπε ο Χριστός για τους αιρετικούς. Να προσέχετε και να φυλάσσεστε από τους ψευδοπροφήτες, τους ψευτοδιδασκάλους, τους αιρετικούς, που έρχονται σε εσάς με ένδυμα προβάτου. Απ' έξω προβιά, ε. Ήσυχε όπως τα πρόβατα. Πράι, γλυκής, μελιστάλακτη. Νέκταρ στάζει από το στόμα τους. Αλλά από μέσα τι είπε ο Χριστός. Από μέσα είναι λύκοι άρπαγες. Λύκοι έτοιμοι να αρπάξουν και να κατασπαράξουν τα λογικά μου πρόβατα. Λύκους άρπαγες. Υποκριτάς που φορούν απ' έξω προβιά. Τι είπε ο Απόστολος Παύλος για τους αιρετικούς. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι οι αιρετικοί είναι λύκοι βαρύς, λύκοι σκληροί, αιμοδιψείς, που δεν λυπούνται τα πρόβατα. Θα τα σπαράζουν τα πρόβατα. Τι είπε ακόμη ο Παύλος για τους παπάδες του. Είχε μαζέψει τους κληρικούς στη Μίληκτο της Μικράς Ασίας από την Έφεσο και τους μίλησε για τελευταία φορά, έκαμε ιερατικό συνέδριο που λένε. Και τι τους είπε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ζείτε ζωή σεμνή, να σκανδάλιστε, υποδειγματική, και να προσέχετε και όλο το πίμνιο μέχρι το τελευταίο πρόβατο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το πίμνιο πάνω στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, φύλακες, φρουρούς, ποιμένες, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού που την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ο Κύριος και Θεός έγινε άνθρωπος, απέκτησε σώμα, απέκτησε αίμα και έχισε το αίμα του για να φτιάξει την Εκκλησία, όχι για να βολεύονται μερικοί παπάδες, αλλά να σώζετε το πίμνιο. Ήρθα εγώ, λέει ο Παύλος, μετά θα φύγω εγώ, θα έρθουνε, λέει, λύκοι βαρύς και από σας τους ιδίους, τους κληρικούς, θα παρουσιαστούν άνδρες διεστραμμένοι που θα διδάσκουν διεστραμμένα αιρέσεις. Βλέπετε, από τους ιδίους τους κληρικούς. Τι είπε ο Απόστολος Ιούδας. Υπάρχει και Ιούδας καλός Απόστολος, όχι ο προδότης, ο κλέφτης και ο προδότης που κρεμάστηκε και πήγε στην κόλαση, αλλά ο καλός Ιούδας, ο αδελφότος.
είπε για τους αιρετικούς ο Ιούδας. Χρησιμοποίησε τέσσερες εικόνες. Οι αιρετικοί, λέει, είναι νεφέλες άνυδρες υπό ανέμου παραφερόμενες. Είναι σύννεφα άνυδρα, δεν έχουν μια σταγόνα βροχή να ρίξω. Που τα άγει και τα φέρνει ο άνεμος. Η αιρετική είπε επίσης ο αδελφόθεος Ιούδας είναι δένδρα φθινοπορεινά, άκαρπα, δυσαποθανόντα εκριζοφέντα. Είναι σαν τα δέντρα τα φθινοπορεινά που δεν έχουν καρπούς. Περισσότερο, δεν είναι απλώς άκαρπα, είναι δέντρα που ξεράθηκαν δυο φορές. Ήταν ξεραμένα δέντρα, τα πήρε ο Χριστός, τους έδωκε ζωή, έγιναν χριστιανοί, πέσαν μετά στη ριάλιση, ξεράθηκαν για δεύτερη φορά. Ξεραμένα δέντρα, εκριζωμένα που είναι εννοείται για τη φωτιά. Τι είναι ακόμη αιρετική? Είναι κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας. Είναι άγρια κύματα της θάλασσας που υψώνονται επάνω και αφρίζουν και φέρνουν κάτω από το βυθό άσχημα πράγματα, θολούρα ασχημίες. Αφρισμένα κύματα που φέρνουν απάνω στην επιφάνεια άσχημα πράγματα, βρώμικα πράγματα. Τι είναι ακόμη η αιρετική? Αστέρες πλανείτε εις ο ζώφος του σκότους εις τον αιώνα θετήριτε. Είναι αστέρια σβησμένα, σκοτεινά, που έχουν βαθύ σκοτάδι και το βαθύ σκοτάδι μένει παντοτινό. Τι είπε ο Απόστολος Ιωάννης για τους αιρετικούς? Ακούσατε ότι έρχεται ο Αντίχριστος, είπαν. Και έρχεται. Καλπάζοντας έρχεται. Όλα τα σημεία δείχνουν ότι είναι κοντά. Σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Έπειτα από μερικά έτη, μερικές δεκαετίες, νομίζω το πολύ. Έπειτα από δεκαετίες το πολύ θα εμφανιστεί. Δουλεύουν πολλοί για τον Αντίχριστο. Δυστυχώς δουλεύουν και πολλοί παπάδες για να έρθει το γρηγορότερο. Συμφωνείτε σε αυτά? Για να σταματήσουμε. Συμφωνούμε. Συμφωνείτε. Τα βλέπουμε. Με τα μάτια, έτσι πράγμα. Λοιπόν, δουλεύουν για τον Αντίχριστο πολύ. Είδατε το 666 λέει Αποκάλυψης. Εμφανίστηκε. Κυκλοφορεί από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Λοιπόν, είναι λέει αστέρια, σβησμένα. Τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης, φεύγω από τον Απόστολο Ιούδα. Ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, αλλά και τώρα πολλοί Αντίχριστοι έχουν έρθει. Στην εποχή των Αποστόλων είχαν έρθει πολλοί Αντίχριστοι, αιρετικοί. Τότε ήταν πολλοί, τώρα πώς είναι? Πάρα πολλοί τώρα. Πάρα πολλοί Αντίχριστοι είναι. Πάρα πολλοί αιρετικοί. Ο Απόστολος Πέτρος τι λέει για τους αιρετικούς, πώς τους ονομάζει? Κατάρα στέκνα, ακούτε? Δεν καταράτε ο Απόστολος αμαρτωλούς, καταράτε όμως αιρετικούς. Κατάρα στέκνα. Καταραμένος ανθρώπος τους λέει. Απόστολος είναι αυτός που λέει. Δεν μπορούμε να πούμε είναι φανατικοί οι Απόστολοι. Ο Ιωάννης τους λέει Αντιχρίστος με το πιο φοβερό όνομα. Το Πέτρος κατηραμένος. Θα αναφέρω ακόμη μερικές εκφράσεις των Αποστόλων για τους αιρετικούς. Ο Παύλος λέει, εάν έρθει κάποιος και σας διδάξει διαφορετικά από αυτά που σας διδάξαμε, αιρετικά δηλαδή πράγματα, ακόμη και άγγελος αν είναι από τον ουρανό, ανάθεμα να είναι. Αναθεματισμένο σημαίνει να χωρίσει από το Χριστό να πάει στην κόλαση. Και εμείς οι ίδιοι οι Απόστολοι, λέει ο Παύλος, το πρώτο κεφάλαιο της προς Γαλάτες επιστολής, και εμείς οι ίδιοι οι Απόστολοι που ήρθαμε την πρώτη φορά και σας διδάξαμε, αν έρθουμε τη δεύτερη φορά και σας διδάξουμε διαφορετικά πράγματα, ανάθεμα και σε εμάς. Ούτε. Δεν μπορεί να αλλάξουμε τίποτε από αυτό. Ούτε ένα γιώτα, είπε ο Χριστός.
ούτε ένα γιώτα δεν μπορούσα να αλλάξω. Εκεί στην Κύπρο, ο Απόστολος Παύλος προσπαθούσε να κάνει χριστιανό ένα ανθύπατο, τον Σέργιο Παύλο, ένα συνετό φρόνιμο άνθρωπο, καλοπροαίρετο άνθρωπο. Και παρενέβη ένας Ιουδαίος και διέστρεφε τις αλήθειες του Θεού για να μην γίνει, χριστιανός ο Σέργιος Παύλος. Τότε λέει ο Παύλος γέμισε από Πνεύμα Άγιο και οργίστηκε με Αγία Οργή και αγανάκτησε με Αγία Αγανάκτηση. Όταν δεν αγανακτεί κανείς και δεν οργίζεται βλέποντας την ασέβεια και τη διαστροφή, δεν είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, οι άνθρωποι σήμερα οργίζονται άμα τους θίξεις προσωπικά μόνο. Άμα θίγεται η πίστη στο Θεό, μένουν αδιάφοροι, με οι χριστιανοί. Λοιπόν, ο χριστιανός δεν υποφέρει την ασέβεια, δεν υποφέρει τη βλασφημία, τη διαστροφή της αληθείας, την αίρεση. Γέμισε με Πνεύμα Άγιο Παύλος, ύψωσε τη φωνή του, ήλεξε αυτό το διαστροφέα τον Ιουδαίο και με ποια λόγια τον ήλεξε. Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιέ διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, που πάψει διαστρέφοντας οδούς Κυρίου της Ευθείας. Με απλά λόγια, είπε ο Παύλος αυτόν τον ερετικό, το διαστροφέα της αλήθειας, ο εσύ που είσαι γεμάτος δόλο και ραδιουργία. Έτσι είναι αυτή η ερετική και οι φίλοι των ερετικών, γεμάτοι δόλο και ραδιουργία είναι. Τα είδατε. Γεμάτη πονηρία και πονηρές μεθοδεύσεις. Ιε διαβόλο. Τον ονομάζει Ιω διαβόλο, διάβολο. Εχθρέ κάθε καλού πράγματος. Δεν θα πάψεις να διαστρέφεις, λέει, την αλήθεια. Και ο Παύλος ήταν θαυματουργός και έκανε θαύμα και το τύφλωσε. Τυφλώνεσαι, λέει, από αυτή τη στιγμή, άχρη καιρού. Όταν μετανοήσεις, τότε θα φύγει η τύφλωση. Είδατε πόσο αυστηροί ήταν οι Απόστολοι σε θέματα πίστεως. Μιλάνε με πολύ σκληρή γλώσσα, αλλά αρμόζει αυτή η γλώσσα στους αιρετικούς. Ο Χριστός μίλησε και τι είπε, για να δείτε πόσο σοβαρό πράγμα είναι η αίρεση. Όποιος λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος πληθύσεται τη βασιλεία των ουρανών. Όποιος, λέει, ακυρώσει μία από αυτές τις ελάχιστες εντολές, την πιο μικρή διδασκαλία, άμα πει εγώ, το απορρίπτω, αυτό δεν το παραδέχω. Μια λεπτομέρεια, ας πούμε, από το Λόγο του Θεού. Να πει αυτό, βαριέσαι, δευτερεύον πράγμα, είναι λεπτομεριακό, εγώ δεν το παραδέχομαι. Αυτός, λέει, θα είναι πολύ μικρός για τη βασιλεία των ουρανών, θα είναι ανάξιος για τη βασιλεία των ουρανών, δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Ακούτε τι λέει. Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Ένα ελάχιστο, άμα πεις εγώ, δεν το παραδέχομαι, δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Τι είναι Θεός αυτός που μιλάει μες στη γραφή και θα τα παραδεχθείς όλα ή δεν παραδέχεις τίποτα. Δεν μπορεί να παίζεις με τον Θεό. Τι είπε ο Απόστολος Ιωάννης στη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή. Βλέπετε μη απολέσομεν άειργα σάμεθα. Κοιτάξτε τα μάτια σας 14, τα μυαλά σας 400, μη παρασυρθείτε από τους αιρετικούς και γίνετε αιρετικοί, γιατί άμα γίνετε αιρετικοί θα χάσετε όλους τους σκόπους σας. Όλους τους σκόπους σας. Όσα έργα και αν έχετε κάνει, όσους πνευματικούς αγώνες σας αν έχετε κάνει, άμα γίνετε αιρετικοί, τα χάσατε όλα.